Τι αντιδράσεις υπάρχουν μέχρι τώρα, Διονύση, και πώς είναι τα πράγματα? Ναι, θα έλεγα ότι οι αντιδράσεις είναι παράλληλες. Υπάρχει καταρχήν αντίδραση σε ένα γεγονός. Το γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή σε κάθε τόνο τονίσει ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, αλλά επίσης θα εφαρμοστεί με έναν τρόπο που η ίδια επιλέγει, δηλαδή την επιστράτευση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, θα θυμόσαστε πολύ καλά, και με τους ανθρώπους που των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και με τους λιμενεργάτες. Όλη λοιπόν αυτή η τακτική είναι μια στρατηγική πολιτική τακτική όπου εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι η τέταρτη φορά, Διονύση, που επιλέγει επίταξη. Είναι πραγματικά σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ανησυχητικό, θα λέγει κανείς. Αλλά ωστόσο εδώ πέρα η κυβέρνηση για την πανίδη σε όλους τους τόνους, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, και τα τρία κόμματα ως έναν βαθμό, ότι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί, δεν θα πρέπει να ο πολίτης, δεν θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί η ελληνική οικογένεια, δεν θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι μαθητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο πιο κρίσιμο σημείο της ζωής τους αυτή τη στιγμή, να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕ και ΤΕΗ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την κυβέρνηση εδώ να παρουσιάζεται με πραγματικά αμετακίνητη στις θέσεις της, να έχει βάλει απέναντί της τους καθηγητές σε μία σειρά από ζητήματα και να έχει πάρει ως έναν βαθμό και την κοινωνία, θα έλεγε κανείς. Αυτό είναι τουλάχιστον έτσι οι αναλυτές σε όλη αυτή την κατάσταση και την κοινωνία μαζί της, αφού οι πολίτες αυτή τη στιγμή με τα διπάσταχτα βάρη τα οποία σηκώνουν οικονομικά δεν μπορούν να αντέξουν και μια τέτοια εξέλιξη. Από εκεί και πέρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να σου πω ότι σε υψηλούς τόνους, σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, είναι η πολιτική αντιπαράθεση, με την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν και ότι μια κυβέρνηση που φτάνει στο σημείο της επιστράτευσης σημαίνει ότι αποστρατεύεται γρήγορα. Υπάρχουν πολύ έντονοι πολιτικοί διαξυφισμοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, θα πρέπει να σου πω, αλλά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι Ανεξαρτητοί Έλληνες, η Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ, είναι πάρα πολλά εκείνα τα στελέχη από όλα τα κόμματα που εκφράζουν με ένα έντονο τρόπο τις διαφωνίες τους. Και επίσης εδώ θα πρέπει να πούμε και να δηλώσουμε ότι μπορεί να είναι οι φορείς και τα κόμματα σαφώς που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν όμως και προσωπικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή συμφωνούν ή διαφωνούν με την ληφθήσα κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ΑΔΔΗ πάντως, Διονύση, να σε διακόψω, είπε όχι στην απεργία την πρώτη μέρα των πανελλαδικών και πρότεινε μια άλλη μέρα για 24-ωρη απεργία. Ναι, είναι μια λύση αυτή για να ξεμπλοκάρει λίγο αυτό που λέμε το σύστημα. Φυσικά άλλοι την βλέπουν με καλό μάτι και το λέω εντελώς αθώα αυτό, και άλλοι όμως με κακό μάτι, ότι πάει να σπάσει έναν αγώνα, να δημιουργήσει έτσι φυγόκεντρες δυνάμεις μέσα στο συνεργαλιστικό κίνημα στην ΟΛΜΕ και να βάλει έτσι και δεύτερες σκέψεις στους καθηγητές και στους συλλόγους που θα αποφασίσουν. Είναι μια δύσκολη, ένα δύσκολο σταυρόλεξο, είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή που ζούμε και πραγματικά θα δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως φαίνεται εδώ ότι και οι δύο πλευρές, και η ΟΛΜΕ με κάποια παραθυράκια, αν μου επιτρέπετε όρος, να συζητά κάποια πράγματα, ειδικότερα έχει προβάλει αυτή τη στιγμή τις μεταθέσεις, αυτές τις μετακινήσεις τις λεγόμενες, και πολύ λιγότερο την αύξηση των ωρών διδασκαλίας, να δίνει τη μάχη της, και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή να λέει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα να διαταράξει την κοινωνική γαλήνη και η. Μάλιστα. Και να πούμε ότι αύριο είναι σπουδαία μέρα, Τρίτη 14, θα συνεδριάσουν οι ΕΛΜΕ όλη τη χώρα. Ναι, αύριο είναι πολύ κρίσιμη μέρα για την εκπαιδευτική έτσι, κοινότητα και φυσικά για τις ΕΛΜΕ, οι οποίες θα πάρουν στις πλάτες τους όλο αυτό το βάρος των εξελίξεων που θα δούμε να ξετυλίσετε το κουβάρι αυτό τις επόμενες ημέρες. Διονύση μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε και εσείς καλά.